αλλά προηγουμένως μετάραξε. Γιατί. Ναι, ναι, λίγο πιο χαμηλά για να πω. Λοιπόν, εμείς είχαμε το πρόβλημά μας. Ουσιαστικά το πρόβλημά μας δεν ήταν πρόβλημα. Έφυγε ένα καλώδιο από την κονσόλα. Δεν βαριέσαι, τι να κάνουμε. Καλώδιο ρεύματος. Συμβαίνουν και αυτά. Αλλά η μουσική που ακούγαμε πριν, το αστέρι μας εκεί, ο ψιλούλης μας, σου λέει να καλύψω εγώ το κενό, αφού δεν τραγουδάει η Κέτη, πέσανε οι ήχοι όλοι. Ας βάλω εγώ κανένα playback. Και σκέφτηκες να μου βάλεις το ίδιο. Θα με καταστρέψεις, θα πάθω και κανένα έμφραγμα. Δεν με προσέχετε εδώ μέσα, θα πάθω τίποτα καμιά ώρα. Τέλος πάντων, σ' αγαπώ, ρε ψηλέ. Συγγνώμη. Το ξέρω. Και εγώ σ' αγαπώ. Λοιπόν, και τούλα μου, υπάρχουν και αυτά. Και όπως είπες εσύ, να σας πω κάτι. Η Κέτη ήταν πιο ψυχρή από μένα. Εγώ στις διαφημίσεις έψαχνα να βρω τα καλώδια, τη βλάβη, τι ήταν αυτό, Θεέ μου, λέω πώς να μου τύχει τέτοιο πράγμα. Και μου λέει, είναι χαβάρος. Συμβαίνουν αυτά. Μ' αρέσει που είσαι τόσο ψυχραιμή. Όλα με τόσο ψυχραιμία τα αντιμετωπίζεις. Τι σε βγάζει έξω από τα ωριά σου. Εντάξει, χιλιάδες πράγματα. Ό,τι βγάζει όλους τους κανονικούς ανθρώπους. Θεωρώ δηλαδή ότι είμαι κανονικός άνθρωπος. Αλλά εντάξει, αυτά τα πράγματα τώρα αντιμετωπίζονται ψύχραιμα. Είσαι live εκπομπή. Εντάξει. Σε συναυλία σου έχει τύχει ποτέ κάποιο πρόβλημα. Είσαι κέντρο, είσαι μαγαζί. Πάρα πολλά πράγματα. Από το να πέσει το ρεύμα μέχρι να, όπως καλή ώρα τώρα, να φύγει το καλώδιο από την κονσόλα. Εννοείται. Να μην παίξουν τα βίντεό μας, να μην παίξουν πράγματα που παίζει ο μαέστρος, να φύγουν κάποια καλώδια από τα όργανα, το μικρόφωνο να σταματήσει. Εντάξει, τι πρέπει να κάνεις, να πανικοβληθείς. Φτιάχνετε, γελάμε εκεί με τον κόσμο. Λέμε, κάνουμε τις ωραίες. Κάνουμε τις ωραίες, να περάσει η ώρα, λέμε κάτι και συνεχίζουμε. Έτσι. Λοιπόν. Μας κόψανε πάνω σε αυτό το υπέροχο τραγούδι, αυτό το υπέροχο συνθέτη και τραγουδιστή βέβαια, αλλά πραγματικά εμένα μου αρέσει που δίνει ωραία κομμάτια και στους συναδέλφους του. Αυτό λέω κάθε φορά με τα παιδιά. Λέω μπράβο του ρε εσύ αυτό το παιδί. Είναι υπερταλαντούχο παιδί ο Γιώργος ο Σαμπάνης και από ό,τι βλέπεις, ό,τι τραγούδια δίνει στους τραγουδιστές, πέρα από αυτά τα καταπληκτικά που λέει εκείνος, είναι όλα προσεγμένα με άψογο στίχο και άψογη μουσική. Και ξέρεις τι γίνεται, όταν κάνουμε επιτυχία με ένα τραγούδι. Συμβαίνει αυτό. Με ένα τραγούδι ενός δημιουργού, ο κόσμος ξαναζητάει τον ίδιο δημιουργό. Ναι. Μπαίνεις δηλαδή σε αυτό. Όταν κάτι τους αρέσει πάρα πολύ, το ξαναγίνεται τον ίδιο. Ξαναγίνεται επιτυχία. Τώρα το νέο τραγούδι που ετοιμάσατε με τον Γιώργο Σαμπάνη, για πες μας, πώς νιώθεις την ώρα που το λες και πώς καταλήξατε μαζί, φαντάζομαι, ότι αυτό είναι το κομμάτι που θα. Ναι. Θα πάρεις, λοιπόν, πούμε. Αυτό είναι ένα τραγούδι το οποίο το είχα δοκιμάσει πριν από 2 χρόνια, τότε που έκανα τα Ανεμοδαρμένα και το είχα λατρέψει. Με το στίχο του ειδικά, κλάμα πολύ, είναι πολύ εσωτερικό τραγούδι. Και το κρατήσαμε. Δεν μπήκε σε αυτό το δίσκο. Το κρατήσαμε. Τότε που έκανα το Περίεργες Μέρες του και αυτά του Γιώργου. Τώρα λοιπόν που βρεθήκαμε και μου είπε ότι έχω κάποια πράγματα που θέλω να ακούσεις και αυτά, άκουσα πολύ ωραία πράγματα και του λέω, ρε Γιώργο, το αύριο που υπάρχει, μου λέει το θέλεις, το έχεις κάνει και demo, πάμε να το ξανακάνουμε να το δούμε. Και το ξαναλέω και είπαμε ότι το τραγούδι είναι αυτό. Μήπως να τα ακούσουμε. Είναι σε στίχους του Νίκου Γρίτση, ο οποίος μου έχει γράψει το Εσένα Μόνο. Δεν ξέρω, ένα τραγούδι το οποίο το λατρεύω. Αυτά τα καινούργια μου τραγούδια τώρα τα αγαπάω πολύ. Τα Ανεμοδαρμένα το αύριο και τα άλλα βέβαια. Αλλά αυτά πια είναι πολύ εσωτερικά. Και άμα προσέξεις το στίχο, είναι καρφί στην καρδιά. Θα τα ακούσεις, φίλοι μου. Αυτό θέλεις τώρα. Έλεγα αν. Ο μαέστρος μου, γιατί δεν θέλω να μιλήσω. Τι θέλεις, χαρά θέλεις τώρα ή πόνο. Όχι, να βγω το μαέστρο. Μαέστρο μου, τι θέλεις εσύ. Θέλω να βγούμε δυναμικά. Ό,τι θέλετε, λέει. Ο καλός αυτός άνθρωπος ο μαέστρος. Αποφάσισε, πες μου. Όχι, εγώ δεν αποφασίσω. Είναι μάνα μου, δεν είναι καλός. Εμένα θα μου πεις. Ξέρεις εσύ. Αλίμονο τώρα πια. Πάμε την Κιβωτό. Στη συντελεία του κόσμου, ίσως γραμμιστούν τα πάντα, ίσως έρθει κι ο χαμός μου. Με ρωτάς λοιπόν πώς νιώθω, με ρωτάς πόσο φοβά.